κυρίους Πέτρου και τον Αθηνόδωρο Ιωάννου. Ευκαιρία για την Λάρισα και ο Σιφάκης κάνει την εκπληκτική επέμβαση διώχνοντας σε κόρνερ να κάνει συστάσεις. Και εδώ βλέπετε σε επανάληψη την προηγούμενη φάση. Το ακούσαμε και τον Τέκλε Μονή να δίνει εντολές στους παίκτες του. Εδώ το λάθος το εκμεταλλεύεται ο Κωνσταντίνου, όμως ο Κυμπουρός αρνείται τον γκολ στον Αγίπριο επιθετικό. Και εδώ το λάθος, επανάληψη. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πιέζει εκεί τον Ζεβλάκοφ. Επιμένουν οι παίκτες Λάρισας με τον Λαμπρόπουλο, ο οποίος θα επιχειρήσει το σουτ. Την μπάλα αλλάζει πορεία, ευκαιρία για τον Κόσλε και πάλι ο Σιφάκης όμως. Και για τρίτη φορά θα αρνηθεί το γκολ. Ράμι να δίνει συγχαρητήρια στον νεαρό goalkeeper του Ολυμπιακού. Δείτε ξανά, πολύ δυνατό το σουτ από τον Λαμπρόπουλο. Δεν μπορεί ο Κόσλεϊ. Ο Σιφάκης αρνείται την πρώτη φορά και στην συνέχεια θα καλύψει και από την επόμενη προσπάθεια του Παναγιώτη Μπαχράμι, ενώ είχε καλύψει νωρίτερα με τα πόδια. Τριπλή λοιπόν η απόκρουση στον Κατσικογιάννη. Μπαλά περνάει δεξιότερα για τον Πάντο, ενώ ακολουθεί και ο Κωνσταντίνου, ο οποίος θα περάσει έξυπνα στον Μήτρογλου. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, πρόλαβε όμως τελευταία. Έχετε στις Λάρισσας, δείτε ξανά, ξεμαρκάριστος ο Μήτρογλου, καθυστερή. Πάση εξελίχθηκε χωρίς αποτέλεσμα. Σέντρα από την άλλη πλευρά, κεφαλιά του Μήτρογλου, 1-0 για τον Ολυμπιακό. Από την σέντρα του Σοηλέδη, ο Κώστας Μήτρογλου βρίσκει τον τρόπο με το κεφάλι να νικήσει τον Φώτη Κυμπουρό, να κάνει το 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 31ο λεπτό. Και εδώ βλέπετε η αντίφαση, συγχαίρει τον σκόρερ. 1-0 στο 31ο λεπτό, δείτε, μπαλιά κρυβίας από τον Σοηλέδη για τον Κώστα Μήτρογλου, η καρφωτή κεφαλιά εκεί όπου δεν μπορούσε να φτάσει με τίποτα ο Φώτης Κυμπουρός. Δείτε ξανά, 1-0 ανοίξε στον αέρα τον Φέρστερ, ο επιθετικός του Ολυμπιακού, και έκανε το 1-0 στο 31ο λεπτό. Ούτε ο Φέρστερ ούτε ο Βενέτης για τη Λάρισα, και εδώ από άλλη οπτική γωνιά η σέντρα του Σοηλέδη. Δείτε, είναι σε ένα σημείο που δεν μπορεί. Νούνιες για τον Μεδρινό, ο οποίος πέρασε έξω, γυρίζει παράλληλα, αλλά πρέπει να έχει βρει και το δοκάρι της εστίας του Κυμπουρού. Από τους φίλους του Ολυμπιακού, δείτε ξανά νωρίτερα την ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους έπειτα από την έξοχη προσπάθεια. Όχι, μπαλά δεν βρήκε στο δοκάρι απλά. Και ο Ολυμπιακός θέλει να βγει στην αντεπίθεση. Κοιμάζει με τον Κατσικογιάννη και τον Μήτρογλου, αλλά είναι σαν τέσσερα ψάρια τελευταίος. Μήτρογλου, υπάρχει φάουλ για τον Ολυμπιακό, πίεσε ο... Δείτε, πάει σωστά το σώμα του. Πήρε το φάουλ, είναι σχεδόν έτοιμα για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Τελείω Γκαλέτη, την μπάλα στο δοκάρι, τράνταξε εξαφνική αντεπίθεση, και ενώ βλέπετε νωρίτερα πως ο Γκαλέτη σημάδευσε το δεξί δοκάρι της εστίας του Κυπουρού. Είδαμε και από την τυπικά να σοφαρίσουν στο παιχνίδι, και από την άλλη πλευρά ευκαιρία για τον Γκαλέτη. Ο Κυμπουρός διώχνει σε κόρνερ. Ο Φώτης Κυμπουρός, δείτε ξανά, και από άλλη οπτική γωνία με τις παλάμες να διώξει σε κόρνερ. Πολύ δυνατό το σουτ.